Ο βρεφονιπιακός σταθμός της Νεάπολης στην Καβάλα ήταν ο πρώτος στον οποίο ξεκίνησαν οι ενημερωτικές επισκέψεις του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καβάλα στο πλαίσιο του προγράμματος προληπτικού οδοντιατρικού ελέγχου. Το πρωί της Δευτέρας η ενημέρωση συνεχίστηκε στον 8ο παιδικό του Βύρωνα. Εκ μέρους του Οδοντιατρικού Συλλόγου Καβάλας, η οδοντίατρος Σώτη Τυρολόγου ευχαριστεί αρχικά τον Δήμο Καβάλας για τη στήριξή του στο πρόγραμμα, επισημένοντας ότι το 2000 καταρτίστηκε ένας επιδημιολογικός χάρτης, μια καταγραφή της κατάστασης υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Με αυτή την καταγραφή φάνηκε ότι τα πεντάχρονα Ελληνόπουλα έχουν κατά μέσο όρο 2 χαλασμένα δόντια. Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται στην τελευταία θέση πανευρωπαϊκά στην κατανάλωση οδοντόκρεμας, ενώ ο Έλληνας δεν έχει μάθει να βουρτσίζει τα δόντια του. Στόχος λοιπόν του προγράμματος, δηλώνει, είναι να μάθουν τα μικρά παιδιά να βουρτσίζουν τα δόντια τους. Ορμή τον μήνα Νοέμβριο που ξεκινήσαμε, που είναι μήνας αφιερωμένος στη στοματική υγεία, οργανώνουμε ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας για τους νηπιακούς σταθμούς, όπου τα παιδιά, στην ουσία αφορά το βούρτσισμα, καθημερινό βούρτσισμα στον παιδικό σταθμό, μια από τα παιδιά αφιερώνουν πολύ χρόνο στον παιδικό σταθμό, 11 μήνες το χρόνο, και προσφέρονται και σε αυτά 2 γεύματα. Η οδοντιατρική πρόληψη πρέπει να ξεκινάει πολύ νωρίς, από τη βρεφική κιόλας ηλικία, αλλά τα κοινωνικά προγράμματα που εφαρμόζονται σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού εφαρμόζονται σε αυτήν την ηλικία, την προσχολική. Πόσο εύκολη υπόθεση συνήθεια μπορεί να γίνει για το νήπιο? Είναι εύκολη υπόθεση, αρκεί να είναι κάποιος σταθερός και να οι δασκάλες να είναι αισιόδοξες. Εμείς θα βοηθήσουμε με ό,τι και να χρειαστούν, θα είμαστε δίπλα της, και και είναι και πολύ βασικό να στηρίξουν το πρόγραμμα και οι γονείς, όπου θα μιλάνε στα παιδιά για το βούρτσισμα, γιατί πρέπει να καθιερωθεί αυτή η καλή συνήθεια του βούρτσισματος. Για δεύτερη φορά ο Δήμος Καβάλας και η παιδική σταθμή του Δήμου Καβάλας, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο της πόλης μας, ξεκινούν το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής για τα παιδιά των παιδικών σταθμών, διότι πιστεύουμε ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, την προσχολική, πρέπει να αποκτήσουν αυτή την καλή συνήθεια που είναι απαραίτητη για την υγιεινή των δοντιών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Οδοντιατρικό Σύλλογο και τις κυρίες Όλγα Χαραλαμπίδου και Σώτη Τυρολόγου, οι οποίες εφαρμόζουν το πρόγραμμα αυτό στα παιδιά. Και βέβαια ευχαριστούμε πολύ το προσωπικό μας, οι οποίες είναι πρόθυμες να δουλέψουν λίγο περισσότερο, προκειμένου τα παιδάκια να αποκτήσουν όλα τα εφόδια και τις γνώσεις για την υγιεινή των δοντιών και του στόματος.